Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 9.84. Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Βαρομετρικό χαμηλό πλήττει από χθες στον υπηρετικό κορμό της χώρας με χαρακτηριστικά της καταρρεκτόδης βροχής, το χαλάζι και τους δυνατούς ανέμους. Ισχυρός νοτιάς στην Κρήτη που αναμένεται να ενταθεί τις απογευματινές ώρες. Προειδοποίηση από την πολιτική προστασία για έντονα πλημμυρικά φαινόμενα υπάρχει για Θεσσαλία, Ιόνιο, Στερεά, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Θράκη. Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα είναι περιοχές της Λάρισας, στην Κέρκυρα ανεμοστρόβιλος, ξύλουσε στέγες στην περιοχή του Άη Γιώργη Αργυράδων. Η κακοκαιρία για την Παρασκευή και το Σάββατο αναμένεται να είναι κατηγορίας 4, πολύ σημαντική όσον αφορά στον πενταβάθμιο δίκτυο επικινδυνότητας επεισοδίου βροχόπτωσης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Η πολιτική προστασία απευθύνει έκκληση σε όλους τους πολίτες να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους. Στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιείται σήμερα η ετήσια σύνοδος κορυφής της Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στην ατζέντα της Συνόδου η Ευρωπαϊκή Προοπτική των Βαλκανίων και το Ουκρανικό. Κλιμακώνει τις προκλήσεις κατά της Ελλάδας ο Τούρκος Πρόεδρος με μία σειρά αναρτήσεων στα ελληνικά, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter. Με 8 συνολικά μηνύματα σε ένα μήνα στα ελληνικά, αναφέρεται στο Αιγαίο, μιλάει για τη μεγίστη Καστελόριζο, ενώ αναφέρει καταπίεση της τουρκικής μειονότητας σε Δυτική Θράκη, Ρόδο και Κο. Είναι ώρα για εθνική συσπήρωση απέναντι σε απρόβλεπτο γείτονα για συνετή διαχείριση και διαρκείς παρεμβάσεις για την εξασφάλιση δημιουργικής και ομαλής καθημερινότητας, δηλώνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μακριά από τη λογική, την ελευθερία και το δίκαιο είναι η τακτική της Τουρκίας, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η Ελλάδα δεν πρόκειται με διαρκείς δηλώσεις να τροφοδοτήσει την κλιμάκωση της έντασης με την Τουρκία, σημειώνει ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, προσθέτοντας ότι το μεγάλο διδάγμα από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία είναι ότι οι αναθεωρητισμοί δεν οδηγούν πουθενά. Με ανάρτησή του στο Twitter στα τουρκικά, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας αναφέρει πως η Ελλάδα θα προστατεύσει την εθνική της κυριαρχία απέναντι σε κάθε είδους απειλή. Την αφύπνιση των εταίρων της Ελλάδας σε ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση και την επιβολή εμπάργου όπλων στην Τουρκία ζήτησε με δήλωσή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, με αφορμή τις δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου για τα νησιά μας στο Αιγαίο και τις ευθείες απειλές που εκτόξευσε κατά της χώρας μας. Εντός της εβδομάδας αναμένεται να ξεκινήσει η λειτουργία της πλατφόρμας για την επιδότηση λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος έως 600 ευρώ για πολίτες με καθαρό εισόδημα μέχρι 45.000 ευρώ, όπως δήλωσε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πυρακάκης. Έως τις 30 Ιουνίου θα γίνεται η υποβολή των αιτήσεων, τον Ιούνιο σύμφωνα με τον ίδιο θα πρέπει να γίνει και η πίστοση των χρημάτων. Επιταχύνεται το σύστημα απονομής συντάξεων, διαμηνύουν τα στελέχη του ΕΦΚΑ. Βραβεύτηκαν και οι υπάλληλοι του φορέα που όχι μόνο έκαναν τη δουλειά τους, αλλά έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό και ξεκαθάρισαν χιλιάδες αιτήσεις συντάξεων περασμένων χρόνων από το 2016, 2017, 2018. Περισσότερες από 13.000 την ίδια ώρα είναι η εκκρεμή συντάξη στην Ανατολική Κρήτη. Στα προ-πανδημίας επίπεδα, ως προς τον αριθμό των κρουαζιερόπλοιων, σε λειτουργία επιστρέφει φέτος η κρουαζιέρα, ενώ οι προβλέψεις είναι ότι το 2023 ο αριθμός των επιβατών θα ξεπεράσει και αυτός του 2019 με βάση τα στοιχεία της Διεθνούς Ένωσης Εταιριών Κρουαζιέρας. Από τα 279 κρουαζιερόπλοια των εταιριών μελών της Ένωσης Εταιριών Κρουαζιέρας Παγκόσμια, τα 87 θα λειτουργήσουν φέτος στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα 74 θα κάνουν homeboard σε ελληνικά λιμάνια με ολική ημερική επιβίβαση επιβατών. Ολοκλήρωσαν σήμερα οι υποψήφοι των ΓΕΛ τα εξεταζόμενα μαθήματα των Πανελλήνιων Εξετάσεων με Ιστορία, Φυσική, Οικονομία. Απαιτητικά και ποιοτικά τα θέματα στην οικονομία, είπαν οι καθηγητές, εύκολα τα θέματα της ιστορίας, χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις, η εξέταση στη φυσική. Αύριο Σάββατο 11 Ιουνίου, οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ διαγωνίζονται σε υγιεινή, προγραμματισμό υπολογιστών, αρχές διοργάνωσης και διοίκησης και στοιχεία μηχανικής. Στις 18 του μήνα ξεκινούν οι εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα. Ανεφαρμοστεί και εκτός πραγματικότητας η διεύρυνση του ωραρίου στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, λένε οι δάσκαλοι, χωρίς υποδομές και ενέτεια, χωρίς διάλογο και με μεγάλους κινδύνους,
δεν κάνεις αυτά τα βήματα, εκτίμησε μιλώντας στον 984 ο Γιώργος Μακράκης, δάσκαλος πρόεδρος του Συλλόγου Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Σημείωσε ότι ουσιαστικά βάζει τα παιδιά στο πεδίο της εργασίας και πως η 12ωρη παραμονή στο χώρο του σχολείου θα τους επιφέρει αρκετές ψυχοσωματικές δυσκολίες. Τους κινδύνους που ενέχει αυτή η απόφαση σημειώνει ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Βαρδάκης, υπενθυμίζοντας παράλληλα στην Υπουργό την ανάγκη μοριοδότησης των υποψηφίων των πανελλαδικών από τις σεισμόπληκτες περιοχές της Κρήτης. Στα κοινωνικά αλλά και μορφωτικά ωφέλη για τις οικογένειες και τους μαθητές, υπενθυμίζεται ότι εστιάζει από την πλευρά της η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας με την απόφαση αυτή της διεύρυνσης του ωραρίου λειτουργίας των ολοήμερων νηπιαγωγείων και δημοτικών έως τις 6 το απόγευμα. Η εισαγωγή των μαθητών στο διευρυμένο πρόγραμμα του ολοήμερου σχολείου θα είναι ελεύθερη, δηλαδή χωρίς τυχόν οικονομικά κριτήρια που πρέπει να πληρεί η οικογένεια του μαθητή. Εντολή του Αντισαγγελέου του Αρείου Πάγου προς όλες τις υπηρεσίες για μέτρα στο πλαίσιο της πρόληψης και αντιμετώπισης φωτιάς κατά την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο. Απευθύνεται σε ΟΤΑ, περιφέρειες όπως και στις διευθύνσεις δασών. Η εντολή του αφορά και τους ιδιώτες για τον καθαρισμό ιδιόκτητων χώρων με την αποψήλωση ξερών χόρτων. Καλέσμα του ενίου Αγροτικού Συλλόγου Ιεράπετρας προς τους αγρότες να καθαρίσουν ο καθένας το χώρο του και όλοι μαζί τις διάσπαρτες χωματερές, κυρίως με φυτικά υπολείμματα και άλλα σκουπίδια, καθώς τυχόν εκδήλωση πυρκαγιάς από αυτές ελοχεύει τον κίνδυνο εκτεταμένων καταστροφών. Σε συνάντηση με το διοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας στην Ιεράπετρα, αποφασίστηκε ότι η πυροσβεστική θα προχωρήσει άμεσα στην καταγραφή των επικίνδυνων σημείων αλλά και των ιδιοκτητών τους, θέτοντας όλους πρώτων ευθυνών τους σε περίπτωση πυρκαγιάς. Ανακοίνωση της ΔΕΗ για τους αυξημένους λογαριασμούς της Βασιλιάς αναφέρει πως μπορεί όσοι έχουν ένσταση να υποβάλουν γραπτό αίτημα στο papaki.dei.gr ή στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης. Αύριο Σάββατο 11 του μήνα από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ θα γίνει διακοπή στο αντλιοστάσιο των Δαφνών λόγω αναγκαίων εργασιών. Πιθανότατα να δημιουργηθούν προβλήματα διανομής στις περιοχές Δαφνές, Φοινικιά, περιοχή Δρακουλιάρη, Καμίνια, Βελινό και περιοχή Μιχαήλ Αρχαγγέλου. Προκαλούν οι διαρροές περί ποινών στους πολίτες αν δεν έχουν προσωπικό γιατρό. Ελπίζω να είναι μόνο διαρροές και να επικρατήσει η λογική, δηλώνει στον 984 το μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Νίκος Λαθουράκης. Το μέλος του Ιατρικού Συλλόγου εκτιμά προς το Υπουργείο θα εξετάσει προσεκτικά όλα τα υπάρχοντα δεδομένα. Μεταξύ των ποινών δεν θα μπορούν οι πολίτες να παραπεμφθούν σε νοσοκομεία. Θα πληρώνουν μεγαλύτερες συμμετοχές σε ιατρικές πράξεις και εξετάσεις αλλά και σε φάρμακα. Δεν θα έχουν προτεραιότητα για ραντεβού σε ιατρικές υπηρεσίες στο ΕΣΥ, αφού αυτά θα κλείνονται μέσω του προσωπικού γιατρού. Στις 16 Ιουνίου αναμένεται να παρουσιαστεί ο θεσμός στα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα, καθώς αποτελεί μνημονιακή δέσμευση της χώρας. Από την ημέρα που θα εκδοθούν υπουργικές αποφάσεις, θα υπάρχει περιθώριο ενός εξαμήνου, κατά το οποίο οι πολίτες θα πρέπει να επιλέξουν και να εγγραφούν στον προσωπικό τους γιατρό. Η επιλογή θα μπορεί να γίνει ανεξάρτητα από την περιοχή, είτε ανάμεσα σε γιατρούς που σήμερα υπηρετούν σε δημόσιες δομές της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, δηλαδή κέντρα υγείας, τοπικές μονάδες υγείας, σε πολυιατρία κλπ., είτε ανάμεσα σε ιδιώτες. Αναφορικά τώρα με το πρόγραμμα πρόληψης του καρκίνου του μαστού Φόφη Γεννηματά, ο γιατρός είπε ακόμα ότι ακόμα και αν δεν φτάσει SMS στις γυναίκες που τη δικαιούνται, ότι αυτή μπορεί να συνταγογραφηθεί. Δικαιούχοι είναι γυναίκες ηλικίας 50 έως 69 ετών. Θα πρέπει να έχουν άμκα και να έχουν ενεργοποιήσει την άλλη συνταγογράφηση. Εξαιρούνται οι γυναίκες που έχουν κάνει ήδη εξέταση μαστού και την κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, είτε έχουν νοσήσει από καρκίνο την τελευταία πενταετία. Κοινοβουλευτική παρέμβαση των βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ Ηρακλείου για τη δημιουργία προγράμματος ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών που επλήγησαν από το σεισμό με την ονομασία Πράσινη Συνδρομή Κατοίκων, με την πρόταση του Συλλόγου Σεισμόπληκτων να μην απεδιάδωση ελπίδα προς τους υπουργούς περιβάλλοντος, ενέργειας, οικονομικών, υποδομών, μεταφορών. Το πρόγραμμα αυτό αφορά σε επιχορήγηση κεφαλαίου και κάλυψη κόστους ενεργειακών επιθεωρήσεων για τις εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας των κατοικιών που επλήγησαν από σεισμό και ως εκ τούτου απαιτείται να εκτελεστούν σε αυτές εργασίες επισκευής, δηλαδή σε κατοικίες που χαρακτηρίστηκαν στα δελτία επανελέγχου από τις αρμόδιες επιτροπές ελέγχου κίτρινη ή πράσινα, ώστε να επιτευχθεί η διαλειτουργικότητα μεταξύ πράσινης συνδρομής, κατοίκων και στεγαστικής συνδρομής.
Θύμα διαδικτυακής απάτης έπεσε φαρμακοποιός στο Ρέθυμνο, ο οποίος έχασε σχεδόν 3.500 ευρώ από τον τραπεζικό του λογαριασμό. Ο άνδρας που συνομίλησε τηλεφωνικά μαζί του προσποιήθηκε, όπως έγινε γνωστό, πως ήταν ο αστυνομικός διευθυντής Ρεθύμνου, ο οποίος ζητούσε να προμηθευθεί φαρμακευτικά σκευάσματα για τους κρατούμενους της αστυνομικής διεύθυνσης. Νεογνώ που διασωληνωμένο μεταφερόταν σε νοσοκομείο του Ηρακλείου από τα Χανιά και πάσχει από το σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας, άφησε καθοδόν την τελευταία του πνοή σήμερα το πρωί. Στη φυλακή, ο 50χρονος που φέρεται να χτύπησε τη μητέρα του σε χωριό του Ηρακλείου αρχές Μαΐου. Ο αρμόδιος εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βαθμό κακουργήματος. Ακυβέρνητη έμεινε θαλαμιγός με 10 επιβαίνοντες σήμερα τα ξημερώματα λόγω έλλειψης καυσίμων 15 ναυτικά μίλια δυτικά της Κρήτης. Τηλεφωνική επικοινωνία Ζελένσκι Μακρόν, βαρέα όπλα ζήτηση από τη Γαλλία ο Ζελένσκι. Παράλληλα συμφώνησαν να παραμείνουν σε επαφή εν ώψη της γνωμοδότησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υποψηφιότητα της Ουκρανίας για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη συζήτηση που θα ακολουθήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 23 και 24 Ιουνίου. Με τον Τσάρο Πέτρο τον Πρώτο συγκρίνει τον εαυτό του ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Στην επέτειο της γέννησης του Πέτρου τον Πρώτο, ο οποίος ήταν τσάρος του Ρωσικού Βασιλείου για 43 χρόνια, επισκέφθηκε έκθεση προς τιμή του και πραγματοποίησε συνάντηση με νέους Ρώσους επιχειρηματίες, την οποία ξεκίνησε αναλογιζόμενος την κατάκτηση των ακτών της Βαλτικής από τον Πέτρο κατά τον πόλεμο του 18ου αιώνα με τη Σουηδία. Είπε ότι τα εδάφη που κατέκτησε ο Πέτρος ανήκαν δικαιωματικά στη Ρωσία, τα έφερε πίσω και τα ισχυροποίησε. Φαίνεται λοιπόν πως έχουμε και εμείς το καθήκον να φέρουμε πίσω εδάφη και να τα ισχυροποιήσουμε, είπε. Ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός Κυρίλ Πέτκοφ έχασε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία κατά την αποχώρηση μικρού κυβερνητικού εταίρου που κατήγγειλε την κυβέρνηση ότι ετοιμάζεται να δώσει πράσινο φως για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Βόρειας Μακεδονίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολιτικοί αναλυτές βλέπουν προώρες εκλογές στο φθινόπωρο και πιθανό επάνωδο του πρώην Πρωθυπουργού Μπόικο Μπορίσοφ με ταυτόχρονη ενίσχυση φιλορωσικών κομμάτων. Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σόλτς ξεκαθάρισε ότι η απόφαση της χώρας για αποχώρηση από την πυρηνική ενέργεια είναι οριστική παρά την διστακτική πρόταση του Υπουργού Οικονομικών για συζήτηση γύρω από το θέμα. Ο Κινέζος Υπουργός Άμυνας συναντάται σήμερα με τον Αμερικανό ομολογό του στη Σιγκαπούρη, την ώρα που η ένταση μεταξύ των δύο χωρών οξύνεται, όπως μετέδωσε η κινέζικη κρατική τηλεόραση. Ένοπλος άνοιξε πυρ εναντίον συναδέλφων του σε βιομηχανία στο βόρειο τμήμα της πολιτείας Μέριλαντ των Ηνωμένων Πολιτειών χθες Πέμπτη, σκοτώνοντας τρεις ανθρώπους και τραυματίζοντας πολύ σοβαρά ένα τέταρτο, προτού συλληφθεί έπειτα από ανταλλαγή πυρών με την αστυνομία. 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Η Εθνική Ποδοσφαίρου επιβλήθηκε με 3-0 της Κύπρου για τον Άσιο Λινκ. Έπιασε ψηλά επίπεδα απόδοση στο μάτς και είναι στην πρώτη θέση του τρίτου ομίλου της τρίτης κατηγορίας, έχοντας 9 βαθμούς. Το Σάββατο 11 Ιουνίου θα διεξαχθεί ο πρώτος τελικός της Basket League ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό. 984. Ο καιρός. Άστατος ο καιρός με ισχυρούς νότιους ανέμους και θερμοκρασία κατά τόπους στα βόρεια διαμερίσματα του νησιού μέχρι και τους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από τον 984. Στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη και Κατερίνα Δασκαλάκη. Καλό σας μεσημέρι.